χαλάνεις. Να αλλάζεις σχολικό σύστημα, τι θα άλλαζες. Για θέλετε όντως να πούμε σε αυτή τη συζήτηση με τα σχολεία. Να σας πω παμ παμ και είμαι τέρμα σοβαρός. Και ας το ανεβάσει κάποιος αυτό στα αρχιδιά μου. Αρχικά είδα ένα σοβαρό βίντεο που πλέον είναι απόδειξη, δεν είναι ας πούμε ίσως. Είναι αποδειγμένο ότι ανάλογα με την ηλικία σου το μυαλό σου αλλάζει και πρέπει να κοιμάσαι και να ξυπνάς σε διαφορετικές ώρες. Είναι ο λόγος που αν είσαι 60-70 χρονών ξυπνάς από τις 5 το πρωί. Έτσι θέλει το εγκέφαλο σου, ο εγκέφαλος σου. Έτσι θέλει. Κοιμάσαι από τις 9 το βράδυ. Έτσι θέλει το μυαλό σου. Εντάξει, δεν μπορείς να το αλλάξεις. Όταν είσαι στα σχολικά σου χρόνια, ο εγκέφαλος σου θέλει να ξυπνάει 10.30-11 και να κοιμάται 2-3 το πρωί. Έτσι είναι ο εγκέφαλος σου. Οπότε, το ότι μας αναγκάζουν να ξυπνάμε από τις 7.30 το πρωί, σου κάνει ζημιά. Είναι αποδεικτικό στοιχείο ότι σου κάνει ζημιά στο growth του εγκεφάλου. Σε κάνει πιο βλάκα. Ψάξτε το αν δεν με πιστεύετε, γιατί πολλοί θα γράφουν μαλακίες. Ψάξτε το. Το να ξυπνάς 7.30 το πρωί συνέχεια για τόσα χρόνια σε μικρή ηλικία, ας πούμε 12 με 17-18, δεν σε κάνει βλάκα. Πώς να το πω, it stops you being more smart. Πώς να το πω, καταλάβατε, δεν σε κάνει, θα μπορούσες να σου πιο έξυπνος, να γίνει πιο upgraded ο μυαλός σου, εάν κοιμώσου τις ώρες που θέλει το σώμα σου. Αυτό είναι το πρώτο, οπότε οι ώρες είναι τέρμα λάθος. Και το ότι δουλεύουμε, πηγαίνετε σχολείο τόσες μέρες. Θα έπρεπε να είναι 4 φορές τη βδομάδα, όχι 5, και θα έπρεπε να υπάρχουν 0 μαθήματα στο σπίτι. Ποια χώρα το κάνει αυτό? Ελβετία, Σουίτεν. Μια από αυτές τις χώρες πάνε σχολείο 4 φορές τη βδομάδα και έχουν 0 homework. Και οι βαθμοί τους είναι πολύ ψηλότερα, πολύ ψηλότεροι οι βαθμοί από τις άλλες χώρες. Και πρέπει να σταματήσουν να διδάσκουν ιστορία εντελώς. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι επειδή διδάσκουν ψέματα. Η κάθε χώρα διδάσκει αυτό που θέλει. Δηλαδή στην Κύπρο θα μάθουμε για την τουρκική εισβολή όπως θέλει η κυβέρνηση να το ακούσουμε εμείς. Η Τουρκία θα το μάθει αλλιώς. Η Ελλάδα θα το μάθει αλλιώς. Στην Αμερική ακόμα μαθαίνουν, ακόμα τους διδάσκουν ότι ο Κλάμπες ανακάλυψε την Αμερική. Δηλαδή μαθαίνουν λάθος ιστορία. Από τη στιγμή που θα μαθαίνουν λάθος ιστορία ή να μαθαίνουν τη σωστή ιστορία, ό,τι και να είναι αυτή, ή σταματήστε εντελώς. Τα αρχαία πρέπει να φύγουν εντελώς τα αρχαία ελληνικά. Δεν μιλάμε αρχαία. Στα αρχίδια μας πώς μιλούσαν στα αρχαία χρόνια. Αν θέλεις να μάθεις αρχαία, να το πάρεις σαν δευτερεύον μάθημα. Όχι να υπάρχει σαν κύριο μάθημα. Γιατί η νεολαία σήμερα δεν ξέρει να μιλάει ελληνικά. Δεν ξέρουν να γράφουν σωστή ορθογραφία. Και θα τους μάθουμε αρχαία. The fuck is wrong with you? Και να σας πω και σας κάτι. Γιατί πολλοί από εμάς κράζουμε το Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι βλάκες. Στο Υπουργείο Παιδείας. Γενικά η κυβέρνηση, στην κυβέρνηση δεν είναι ηλίθιοι. Ξέρουν τι κάνουν. Η κυβέρνηση δεν θέλει έξυπνο λαό. Δεν θέλουν να πηγαίνετε σχολείο και να βγείτε πανέξυπνοι από το σχολείο. Θέλουν να βγείτε βλάκες από το σχολείο, γιατί έτσι μας ελέγχουν. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Θέλουν να βγαίνετε ηλίθιοι, γιατί έτσι μας ελέγχει η κυβέρνηση. Γι' αυτό που μαθαίνουμε τόσα πολλά άχρηστα
αντί να μάθουμε πώς να κάνουμε τους φόρους μας για τα αστέρια, που θεωρώ είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε για τα αστέρια και τον ήλιο και γενικά για τον πλανήτη. Δεν έχουμε μάθημα που μαθαίνουμε για τον πλανήτη. Ας πούμε για το πώς πρέπει να είσαι σωστός άνθρωπος, για τα ζώα, μαθήματα που θα χρειαστούν όταν βγεις από το σχολείο. Όχι, είστε Δευτέρα, fuck you. Φτηνό παντού. Τέλος πάντων, αυτά θα πω στο σχολικό σύστημα. Δεν θα αλλάξει γιατί δεν θέλουν να αλλάξει. Γι' αυτό που η νεολαία είναι ηλίθιοι και γενικά βγαίνουμε από το σχολείο βλάκες. Βγαίνουμε από το σχολείο και δεν ξέρουμε τι μάθαμε. Για σας που βγήκατε από το σχολείο, θυμάστε τι μάθατε? Θυμάστε μόνο το αλφάβητο και τα νούμερα από το νηπιαγωγείο, που αυτά χρειάζονται? Έμαθες κάτι στο σχολείο? Βγαίνουμε από το σχολείο και μετά πρέπει να ψάξουμε τα πάντα μόνοι μας για μια συγκεκριμένη δουλειά που θέλουμε να πάμε να κάνουμε, γιατί δεν μας έμαθε το σχολείο πώς να την κάνουμε. Γιώργος Γαλάνης, να αλλάζεις το σχολικό, αυτό το είδα, thank you για την ερώτηση. Τόσο, γνώμη για το Ρίτο Σένπαι.